Σαρά Παπαδοπούλου ήταν σύζυγος ατόμου με σκλήρινση κατά πλάκας. Η ίδια μας εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να βάζεις όρια ως φροντιστής και να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου. Όραμά της είναι μέσα από τις ομάδες της να βοηθήσει άτομα με σκλήρινση κατά πλάκας να βγουν από το σπίτι και, όπως λέει η ίδια, να ζουν αντί να υπάρχουν. Χωρίς να το καταλάβεις, μπαίνει σιγά σιγά σε αυτό, γιατί με τη σκλήρινση, όχι όλοι οι άνθρωποι, ένα ποσοστό, κατεβαίνει ένα κατήφορο και χωρίς να το καταλάβεις, σιγά σιγά γίνεσαι φροντιστής, γιατί τον εγκαταλείπουν κάποιες δυνάμεις, αρχίζει να έχει κινητικά προβλήματα. Πραγματικά χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις και βοηθάς. Και εκεί πραγματικά θέλεις μεγάλη βοήθεια. Γιατί επειδή είναι προοδευτικό, μπορεί πραγματικά τελικά να καταλήξεις να είσαι ένας απόλυτος φροντιστής, ξεχνώντας τη δική σου τη δουλειά, τη ζωή. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί έχω πάει σε πάρα πολλά συνέδρια στο εξωτερικό που κάνουν οι σύλλογοι των ατόμων με σκλήρινση και εκεί είδα πραγματικά, μου άνοιξαν τα μάτια γιατί είναι άλλες οι συνθήκες οι κοινωνικές στα άλλα μέρη και είδα ότι οι άνθρωποι με σκλήρινση δεν χρειάζεται να είναι τόσο κλεισμένοι όσο είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Και αυτό ακριβώς προσπάθησα να κάνουμε με τον Άγγελο. Και κάναμε τρομερά ταξίδια, όντως το αμαξίδιο και ακίνητος, και μαζί με τα εγγόνια μας που ήταν μικρά, και ο Άγγελος το ευχαριστιότανε και έβρισκα λύσεις εκεί πέρα. Αλλά είχα ένα στόχο. Είχα ένα στόχο να περάσουμε καλά, να είναι ο Άγγελος άνθρωπος με σκλήρινση και όχι σκληρυντικός. Αυτό το μοίρασμα έδινε ζωή και στους δυο μας. Δηλαδή η σκλήρινση δεν όρισε τη ζωή μας, αλλά αυτό το χρωστάω στα συνέδρια που πήγα και ότι ήμουνα διαρκώς σε ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει να βγεις από τις κοινωνικές νόρμες που σου λένε πού τον αφήνεις και πού πας και δεν έχεις δικαίωμα να τον αφήνεις και τα λοιπά. Δεν είναι όμως έτσι. Είσαι άνθρωπος και πρέπει να ζήσεις. Εάν δεν ζήσεις, δεν μπορείς να δώσεις. Από πού θα πάρεις, από πού θα αντλήσεις. Είναι πράγματα που τα δούλεψα πάρα πολύ, είναι αλήθεια, μαζί με την ψυχολόγο μου και βρήκα μια ισορροπία ανάμεσα το τι μπορώ να κάνω, τι θέλω να κάνω και τι θέλει ο Άγγελος να πάρει από μένα. Γιατί μετά αρχίζει και μια ενοχή των ανθρώπων που φροντίζεις, ότι σε ταλαιπωρούν, ότι σε κάνουν. Εμείς με τον Άγγελο αυτό το ισορροπήσαμε. Δηλαδή αυτό που λένε να αποδεχτείς, δεν το δέχομαι, είναι μυρολατρεία. Εντάξει, το αποδέχομαι και κάθομαι μέσα στην πολυθρόνα. Όχι, το παραδέχομαι και βλέπω τι κάνω, τι θα κάνω. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με σκλήρινση να μένει σπίτι του. Έρχεται μερικές φορές που είναι δύσκολο να φύγεις, να πας με κάποιους φίλους που βγαίνετε παρέα πριν. Υπάρχουν όμως πράγματα που μπορείς να κάνεις και αυτά να τα καλύψεις αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, εγώ με τον Άγγελο αυτό που κάναμε ήταν ότι αντί να πηγαίνουμε στα σπίτια των φίλων μας, ερχόντουσαν αυτοί σε εμάς. Δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε κόσμο στο σπίτι. Συμμετείχε, δεν έφυγε από την κοινωνική ζωή ο Άγγελος. Ήταν το πρώτο μου μέλημα να διατηρηθεί η κοινωνική ζωή που είχαμε. Όσο γινότανε, εντάξει, αλλά ναι, διατηρήθηκε. Ακόμη και όταν ο Άγγελος πια ήταν ακίνητος, εγώ έφευγα. Έφευγα ένα μήνα στην Ινδία γιατί ήταν, μόνο αυτό έκανα, δεν πήγαινα διακοπές. Αυτό όμως δεν μπορούσα να μην το κάνω. Χρειάζεσαι μια αναπνοή. Δεν μπορείς να εμπλέκεις τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά ξεκινάνε μια δικιά τους ζωή. Προσπαθούν να βγάλουν χρήματα για την οικογένεια. Έχουν τα παιδιά τους. Έχουν τρεξίματα. Δεν μπορείς. Δεν είναι και δική τους δουλειά. Δεν είναι, το πιστεύω ακράδαντα δηλαδή αυτό. Η εξάντληση η ψυχική είναι οδυνηρή. Η εξάντληση η σωματική και αυτή μεγάλη. Γιατί κοίτα, καλείσαι, εξαρτάται και στην κατάσταση που είναι για να θέλει φροντιστεί κάποιος, σημαίνει ότι δεν περπατάει μάλλον, έχει δυσκολίες και ακόμη περισσότερα πράγματα. Κοίτα, εγώ έμαθα και από την ψυχοθεραπεία μου να αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο. Θέλω να κλάψω, έκλαιγα πάρα πολύ. Και στο τέλος που ο Άγγελος δεν ήταν καθόλου καλά και χρειαζόμαστε δύο άνθρωποι για να τον εξυπηρετήσουμε, έκλαιγα.
όταν τον εξυπηρετούσα. Δηλαδή δεν έκλαιγα έτσι, κυλάγανε δάκρυα. Δάκρυα συμπόνιας, αγάπης, δεν ήξερα τι να το πω. Και ήταν ένα μοίρασμα που κάναμε με τον Άγγελο. Και αυτός κοκκινίζαν τα μάτια του, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος όμως που το έχω ευγνωμοσύνη σε αυτό το τομέα, γιατί αυτός δεν γκρίνιαξε ποτέ. Δεν είπε ποτέ τι έπαθα. Δηλαδή είχε μέσα του μια δύναμη εσωτερική που δεν την ήξερα. Και όταν πέθανε μεγάλος, 83 χρονών, κατάλαβα ακόμη περισσότερα πράγματα για το τι είχαμε οι δυο μας, που μας κράτησε έτσι. Εγώ τελικά έβγαινα αρκετά. Έφευγα, δηλαδή όταν το βράδυ ο Άγγελος ξαπλωμένος και κοιμάται, ήταν μια διέξοδός μου να φύγω. Να πάω σε μια φίλη, να πάω στην αδερφή μου, να πάω σε κανένα σινεμά ή θέατρο. Και γύριζα ένας άνθρωπος που ζει. Από την κατάσταση του Άγγελου, εγώ πολύ μεγάλη γυναίκα, σπούδασα ψυχολογία και έχω ομάδες της κλήρυνσης ψυχολογίας, ψυχολογική στήριξη. Το όραμά μου είναι, όραμα είναι αυτό, να μπορέσω, να μπορέσουμε μαζί, να μετακινηθούμε από την απελπισία ή το θυμό ή το παράπονο σε μια ζωή που τη ζεις. Νομίζω ότι θα πάμε καλά με τις ομάδες μου. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Δηλαδή είμαι πολύ πιο καλός άνθρωπος επειδή τόσα χρόνια ήμουν φροντιστής. Έχει ανοίξει η καρδιά μου να χωράει πράγματα. Είδαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συντροφικότητα. Και μάλιστα να είσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, που ξέρουν την κούρασή σου, που σε παίρνουν σαν μοναδικό άνθρωπο, μια μοναδική οντότητα. Όταν αρχίζεις και μελαγχολείς και σε παίρνει από κάτω αυτή η κατάσταση, γιατί αλλιώς τα έχεις σκεφτεί, αλλιώς ήταν τα όνειρά σου, αλλιώς σου έρχονται τα πράγματα, ο αυτοσαρκασμός του Άγγελου και ας το πούμε η ψιλοκοροϊδία της υπόθεσης από μένα, πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ, γελάγαμε πάρα πολύ, πραγματικά γελάγαμε. Είδα ότι σε αυτό το διάστημα που ο Άγγελος ήταν δύσκολα, δεθήκαμε ακόμη πιο πολύ. Και όσο περνάει ο καιρός που έχει φύγει τώρα, έχει πεθάνει εδώ και ένα χρόνο, βλέπω και άλλα πράγματα που αξιολογούν τις σχέσεις μας και σιγά σιγά σβήνουν τις δυσκολίες. Το μάθημα που πήρα είναι να μην απελπίζομαι, ότι για όλα υπάρχουν λύσεις και αν δεν υπάρχουν λύσεις μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Και αυτό μου δίνει μια ευελιξία, όχι μόνο ως φροντιστής στη δουλειά μου, να βλέπω οπτικές γωνίες αλλιώτικες. Νομίζω ότι ήταν μια περίοδος της ζωής μου που για την οποία χάρηκα τα αποτελέσματά της. Χάρηκα μέσα στις δυσκολίες, χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι παρόλο ότι ήμουν μεγάλη, ορίμασα. Δηλαδή έγινα, πώς να σου πω, έγινα ένα μαλακό φρούτο. Αντέχω πολλά, καταλαβαίνω ακόμη πιο πολλά. Συγκινούμε για πράγματα που πριν. Εντάξει, τα παίρνω ότι είναι δεδομένα. Προσφορά είναι το νόημα της ζωής, αλλά για να προσφέρεις πρέπει να ξέρεις να παίρνεις. Παίρνουμε δηλαδή, εμείς οι φροντιστές παίρνουμε από τους ανθρώπους που φροντίζουμε.